Μετά τη Μεγάλη Βρετανία, φρένο βάζει η TUI και στις πτήσεις από Ολλανδία για αεροδρόμια της Ελλάδας πλην της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, διαμορφώνοντας τις συνθήκες μιας νέας επίθεσης κατά του τουρισμού της Κρήτης, που παραδοσιακά στα τέλη της σεζόν δουλεύει με Ολλανδούς επισκέπτες, όπως τονίζει ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ηρακλείου. Έχουμε την Αγγλία που έχει σταματήσει. Τώρα μας είπαν ότι η TUI σταματάει από την Ολλανδία. Οπότε έχουμε δύο μεγάλες χώρες, δηλαδή το νούμερο 2 και το νούμερο 5 της αφήξεων από το αεροδρόμιο Ηρακλείου να έχουν προβλήματα και να σταματάνε. Οπότε από εδώ και πέρα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ακόμα ένα μήνα που πιστεύω να πάμε, εμείς θέλαμε να πάμε και λίγο παρακάτω. Η περιοχή που πλήττεται περισσότερο είναι η Χερσόνησος, την οποία επιλέγουν οι Ολλανδοί για τις διακοπές τους, τη στιγμή μάλιστα που η ετεροχρονισμένη έναρξη της σεζόν και τα σκαμπανεβάσματα λόγω του κορονοϊού έδειχναν ότι κλείδωναν μια επιμήκυνση της περίοδου. Σίγουρα επηρεάζει πάρα πολύ το θέμα της Ολλανδίας και προπαντός την πόλη της Χερσονήσου, που κατά το 80% έχει Ολλανδούς τουρίστες, και από εκεί πέρα και την υπόλοιπη Κρήτη που έχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, ένα 12-13% είναι στην υπόλοιπη Κρήτη. Ο πρόεδρος των ξενοδόχων Ηρακλείου εξήγησε ότι από τη Γερμανία πτήσεις θα έρχονται μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, γεγονός που διευκρίνησε ότι θα μπορούσε να ενισχύσει τις όποιες προσπάθειες γίνονται τα τελευταία χρόνια για επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου με στήριξη από την πλευρά της πολιτείας, που σε αυτή τη φάση μοιάζει ως ιδανικό σενάριο στα όσα καταγράφονται ως απώλειες με φόντο τον κορονοϊό. Οι Γερμανοί έχουν βάλει πτήσεις και μέσα στο Νοέμβριο όλο. Μέχρι 28 Νοεμβρίου έχει ο Κόντορας έβαλε πτήσεις. Τρεις βέβαια μόνο τη βδομάδα, που σίγουρα δεν φτάνουν για όλη την ξενοδοχεία της Κρήτης. Είναι ίσα-ίσα να καλύψουν ένα-δύο ξενοδοχεία. Αλλά εντάξει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Αν αρχίσουν και βάλουν οι tour operators αεροπλάνα για τον Νοέμβρη μήνα, θα δείτε πως θα υπάρχει κόσμος. Αλλά δεν το κάνουν το βήμα, διότι φοβούνται τις άδειες θέσεις και δεν υπάρχει βοήθεια από το κράτος για τους tour operators. Λοιπόν, πρέπει να γίνει μια οργανωμένη προσπάθεια και από το κράτος και από τους tour operators μαζί, έτσι ώστε να μπορούμε να κερδίσουμε τουλάχιστον αυτό το μήνα.